Πάμε τώρα να δούμε, φίλες και φίλοι, ένα τεράστιο κεφάλαιο. Άκουσαμε ενδιαφέρον τον Κωστή Χατζηδάκη. Για ακόμη μια φορά ο Κωστής Χατζηδάκης καλείται να διαχειριστεί ένα τεράστιο εθνικό ζήτημα, όπως έγινε με την Ολυμπιακή Αεροπορία τα παλιά τα χρόνια, όταν πληρώσαμε και ξαναπληρώσαμε και ξαναπληρώσαμε και ξαναπληρώσαμε τρεις φορές προγράμματα της Ολυμπιακής εξυγχρονισμού, της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Ουδέποτε τα καταφέραμε και όταν πάρθηκε η απόφαση με κόστος, αλλά όχι για τους εργαζόμενους, ψυχολογικό, ιδεολογικό, πολιτικό ή ό,τι άλλο θέλετε, κόστος, γιατί οι εργαζόμενοι τακτοποιήθηκαν στην Ολυμπιακή, τα πήραν μια χαρά και τα εφάπαξ και τη σύνταξη σε μικρή ηλικία, τακτοποιήθηκαν όλοι τους και μάλιστα με έναν προκλητικό για τους υπόλοιπους εργαζόμενους τρόπο, γιατί εμένα μου αρέσει να είμαι ακριβοδίκαιος και ειλικρινής μεταξύ μας. Λοιπόν, έρχεται τώρα ένα μεγάλο αγκάθι, τι αγκάθι, ένα τεράστιο ζήτημα πρόβλημα στα χέρια του κυρίου Χατζηδάκη, για να δούμε τι θα γίνει με την ΔΕΗ, η οποία καθυστέρησε σε πολλούς τομείς, έκλεισε τα μάτια αλλού, έγινε έρμεο πολιτικών ή άλλων σκοπιμοτήτων, έγινε θύμα της λογικής του δεν πληρώνω, μέσα από εκείνους οι οποίοι είχαν πραγματική αδυναμία να μην πληρώσουν, προσθέθηκαν και άλλοι οι οποίοι ήταν στρατηγικοί κακοπληρωτές, και έτσι η ΔΕΗ, παρόλο που έχει να παίρνει κοντά στα 3,7 δις ευρώ, δεν μπορεί να αγοράσει σχεδόν κολόνες, αν και δεν αγοράζει η ΔΕΗ, αλλά ο ΔΕΔΙΕ, πώς λέγεται, αλλά αυτό είναι δευτερευούς σημασίας, αφού έχει άμεση σχέση με το όλο σύστημα. Ο κ. Αδαμίδης είναι στέλεχος πρώτης γραμμής, εκπρόσωπος εργαζομένων της ΔΕΗ και τον έχουμε τηλεφωνικός και γενικά μετριοπαθής, θα έλεγα. Δεν είναι Φωτόπουλος ή Ρίζος Ρίζου, πώς λεγόταν εκείνοι οι οποίοι έκαναν πάρτι τα παλιά τα χρόνια στη Γενόπ ΔΕΗ, δανειζόμενοι από την εργοδοσία τους. Καλημέρα, κύριε Αδαμίδη. Καλή σας μέρα σας και στους ακροατές. Εγώ, βλέποντας την κατάσταση όπως την παραλαμβάνει η σημερινή κυβέρνηση, πρέπει να σας πω από την εμπειρία 30 χρόνων, νιώθω ότι θα πονέσει κόσμος για να βρεθεί λύση. Υπάρχει περίπτωση χωρίς να πονέσει κόσμος να βρεθεί λύση? Απολύτως. Για πείτε μας. Καταρχήν να πληρώσει αυτά που οφείλει, εκτός αν πρέπει να τα χαρίσουμε. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος Έλληνας φορολογούμενος καταναλωτής να διαφωνεί με το ότι θα πρέπει να πληρώσουν ό,τι έχουν καταναλώσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι 3 δισεκατομμύρια. Άρα αν αυτά τα χρήματα πληρωθούν, τότε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και πώς θα αλλάξουμε την λογική στον κόσμο που του είπαμε να μην πληρώνει? Αυτό έχει μία... Έχετε δίκιο. Όσοι οικειοποιήθηκαν τα κινήματα του δεν πληρώνω, εγώ είμαι έξω από αυτούς και μάλιστα πολεμήθηκα και από αυτούς. Είναι δικό τους ζήτημα, τι να σας πω. Δεν είναι δικό τους ζήτημα, είναι εθνικό ζήτημα και όσοι από εμάς, αγαπητέ μου κύριε Αδαμίδη, εγώ ξέρω ποιον... Όχι, λέω όσοι τους υιοθετούν. Ναι, εγώ ξέρω ποιον μιλώ, αλλά η αντίδραση, εντάξει, δεν ήταν και τίποτε φοβερό από μέρους της Γενόπ ΔΕΗ και άλλων. Μπορεί προσωπικά να είχατε πει ότι αυτά πράγματα δεν έχουν λογική, αλλά γενικώς υπήρχε ένα κλίμα. Έχω πολεμηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εσείς, θυμίζω ότι συνάδελφός σας σε κεντρικό κανάλι, και δεν έχω κανένα πρόβλημα να τον κατανομάσω, ο κ. Παπαδάκης, μου έκανε απίστευτο μπούλινγκ στην εκπομπή του, επειδή λέγαμε ότι θα πρέπει οι καταναλωτές που μπορούν να πληρώσουν, να πληρώσουν. Και τώρα κλαίνε δίθεν πάνω στην ΔΕΗ, η οποία... ήθελα να πω το σημαντικό, δεν είναι σε αυτά τα χάλια που προσπαθούν να την παρουσιάσουν. Η ΔΕΗ πραγματοποιεί επενδύσεις ετησίως 800 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, αυτή η ΔΕΗ έχει δώσει μέχρι σήμερα περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μια μονάδα, την πλέον σύγχρονη, το πλέον... Στην Τολεμαίδα, λέτε τη μονάδα 5, πώς λέγεται αυτή. Αυτή όμως θα λειτουργήσει το 21, θα λειτουργήσει από ό,τι ξέρω. Σωστά, αλλά για να λειτουργήσει πρέπει κάποιος να την πληρώσει. Αυτή είναι επένδυση. Επένδυση, κ. Κεβενιέρη, είναι αυτός που βάζει χρήματα για να φτιάξει ένα νέο εργοστάσιο. Και όχι αυτός που θέλει να αγοράσει τα ήδη φτιαγμένα. Ναι. Αυτό δεν είναι επένδυση. Αυτό είναι ξεπούλημα, προκειμένου κάποιος να κερδοσκοπήσει. Τι ξεπούλημα? Εδώ από ό,τι βλέπετε έγινε προσπάθεια να πουλήσετε κάτι κομμάτια της ΔΕΗ και δεν πάει κανείς να αγοράσει. Ναι, γιατί το πακέτο των λιγνητικών μονάδων δεν είναι ελκυστικό. Θα ήταν ελκυστικό αν το 2013 η χώρα μας δεν απεμπολούσε τα δωρεάν δικαιώματα ρήπων, όπως είχε κάνει η Πολωνία, η Τσεχία, η Βουλγαρία.
Ναι, αλλά όταν εδώ κάποιοι έλεγαν ότι πρέπει σιγά σιγά σταδιακώς να αντικαταστήσουμε το λιγνίτι από άλλες μορφές, οι πρώτοι που αντιδρούσατε, δεν λέω προσωπικά ο Αδαμίδης, εγώ δεν μιλώ με τον Αδαμίδη, μιλώ με εκπρόσωπο εργαζόμενο. Για ποιο λόγο να αντικαταστήσουμε. Εντάξει, άντε, τώρα βγάλετε άκρη. Πουλήστε τα. Μπορείτε, δεν μπορείτε. Όταν λέγανε στην Κοζάνη να κάνουν εκεί τη μεγάλη μονάδα των 100 ΜΒ, ήταν, δεν θυμάμαι ΜΒ, πώς λέγονται αυτά. Φωτοβολταϊκών, τι ήταν και τα λοιπά, είχατε αντιδράσει όλοι, λέγατε καλύτερα λιγνίτης. Άντε τώρα πούλα το λιγνίτη. Δεν λέγαμε αυτό, λέγαμε μαζί με τη μονάδα αυτή που ήθελε να κάνει ο κύριος Παπανδρέου, να κάνει και το εργοστάσιο παραγωγής των πάνελ. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα να εισάγουμε τα πάνελ και δεν έχει καμία υπεραξία στη χώρα μας αυτό. Και τέλος δεν έγινε εκείνη η επένδυση, γιατί οι τιμές που δόθησαν για τη ΔΕΗ δεν ήταν συμφέρουσες. Το θέμα είναι, αγαπητέ μου κύριε Αδαμίδη, ναι, δεν ήταν συμφέρουσες, δεν ξέρω τι ακριβώς, τώρα είναι μεγάλη ιστορία, τα ίδια λέγαμε. Δεν προσήλθε κανείς. Δεν διαφωνώ και για την Τρενοσέ τα ίδια λέγαμε και για άλλους τα ίδια λέγαμε, αλλά σήμερα δεν έρχεται κανένας να αγοράσει, δεν δίνει. Ο Μυτιλινέος προσφέρθηκε σε μια μονάδα που και ο εκτιμητής 140 εκατομμύρια έλεγε το λιγότερο και πήγε με 25 να την πάρει και δεν, βεβαίως άγωνος διαγωνισμός. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος να δώσει λεφτά. Δεν σας θεωρούν ότι σας έχει απαξιώσει η προηγούμενη κυβέρνηση, το καταλαβαίνετε. Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν θέλουν να πάρουν λιγνίτες. Γιατί οι λιγνίτες, έχουν ημερομηνία λήξης και έχουν ζητήματα. Έχουν πολλά χρόνια ακόμα οι λιγνίτες. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να πάρουν νερά. Αυτό θέλουν. Εντάξει, δεν θα πούμε στον αγοραστή. Δεν μπορούμε να πούμε στον αγοραστή τι θα αγοράσει. Όχι, βέβαια. Έτσι, αλλά η χώρα μας είτε έχει καταδικαστεί γιατί δεν έχει δώσει πρόσβαση στους λιγνίτες. Περί αυτού πρόκειται. Ένα παραμύθι δηλαδή. Το 2008 ξεκίνησε μια ιστορία τότε των ιδιωτών οι οποίοι ήθελαν να πάρουν λιγνίτες, γιατί τότε οι λιγνίτες είχαν κερδοφορία, αλλά δεν ήθελαν να κατασκευάσουν εργοστάσια, γιατί άδεια για κατασκευή λιγνητικού εργοστασίου είχαν. Είχαν πάρει η πολιτεία το 2009, το Γενιάρη του 2009, ο κύριος Φόλιας έδωσε άδεια στον κύριο Περιστέρη στην Τέρνα για να κατασκευάσει εργοστάσιο. Δεν κατασκεύασε, γιατί έχει κόστος να κατασκευαστεί ένα λιγνητικό εργοστάσιο. Δεν είναι θέμα. Ξέρετε κάτι, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα. Το κόστος είναι και λίγο συνάρτηση του περιβάλλοντος στο οποίο κάποιος επενδύει. Δηλαδή, όταν στη χώρα μας έχουμε αγκυλώσεις, όταν στη χώρα μας άργησε να απελευθερωθεί ο τομέας ενέργειας, όταν ακόμη και σήμερα δεν έχει προχωρήσει η μεταφορά του 50% των καταναλωτών σε ανταγωνιστές παρόχους και διαθέτει το 90% η ΔΕΗ, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Όχι, το 78 το 78. Τώρα. Πρέπει να πάει στο 50. Τρόπο. Αυτά πρέπει να τρέξουν. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε να δείτε. Σε μια αγορά. Υπάρχουν αγκυλώσεις και το ξέρετε. Υπάρχουν αγκυλώσεις. Η μόνη αγκύλωση που υπάρχει, οι αγκυλώσεις υπάρχουν και στρεβλώσεις είναι για να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στη ΔΕΗ. Θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχε καμία αγκύλωση. Μπήκανε στην αγορά, στην προμήθεια, κάτι καλόπαιδα, να πούμε σήμερα, που είναι στη φυλακή, ένεργα και Ελλάς Power, τα οποία τα πλήρωσε η ΔΕΗ στο τέλος. Τα θυμάστε αυτά. Πώς τα θυμάμαι, φυσικά τα θυμάμαι. Να πουλήσουν, να πούμε, φύγε για μεταξύ κορδέλους τους καταναλωτές. Καλά, το μεγάλο πρόβλημα στη ΔΕΗ δεν το δημιούργησε αυτή η σκανδαλώδη ιστορία στην οποία αναφέρεστε. Εδώ η ΔΕΗ, σας είπα, βλέπω ότι τα χρέη της είναι, ξεπερνούν τα 2,4 χωρίς να μπαίνουν σε αυτά τα ληξιπρόθεσμα τα οποία έχετε βάλει σε διακανονισμό. Μισό λεπτό για να τα πάμε. Δεν υπάρχει εταιρεία στον κόσμο όπου δεν έχει δανεισμό. Σωστό, έτσι, αλλά εδώ μιλάμε για χρέη 2,4 δις, χωρίς σε αυτά να υπολογίζονται. Οφειλές προς τη ΔΕΗ. Ναι, χωρίς. Όχι, αυτά είναι τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Ναι, έτσι. Αυτό είναι. Ωραία. Ναι. 2,4 χωρίς να μπαίνουν τα χρέη σε διακανονισμό. Δεν λέω αυτά τα οποία σας προστούν. Σωστά. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι σοβαρότατο και δημιουργείται το πρόβλημα ρευστότητας στην εταιρεία. Αυτό και μόνο. Από εκεί και ύστερα, το γεγονός ότι έχει αφαιθεί όλη αυτή η ιστορία, έχει την ευθύνη και η πολιτική ηγεσία, γιατί έκλεισε το μάτι στα κινήματα «δεν πληρώνω». Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Καλά, δεν σας είδαμε και εσάς να τα τελευταία χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ καλμάρατε όλοι. Δεν ξέρω, μετακλητοί γίνανε οι σύντροφοί σας, δεν ξέρω, εσείς όχι. Σε υπουργεία σας τακτοποιήσανε, γιατί δεν είδα ιδιαίτερη κινητικότητα της ΓΕΝΟΠ. Παλιά η ΓΕΝΟΠ μας είχε διαλύσει. Μας είχε ξεσκίσει. Ήταν κάθε λίγο και λιγάκι κλειστά τα σύμπαντα. Έχει 5 χρόνια με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, σας τακτοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, αλλά δεν είναι ιδιαίτερη κινητικότητα. Τώρα με προκαλείτε να σας πω ότι δεν είναι ίδιες οι διαδικασίες. Μα συγγνώμη, ξέρετε, λίγο, 5 χρόνια, αγαπητέ μου κύριε Αδαμίδη, έχουμε νηνεμία.
Ούτε Φωτόπουλους να σπάνε τα γραφεία του Αθανασόπουλου έχουμε. Ούτε Ρίζο τρεις την ώρα να κάνει δηλώσει στα κανάλια για να ξεσηκώνει κόσμο έχουμε. Ούτε συμμετοχή μεγάλη σε κινητοποίηση είχαμε. Κάλμα είχαμε. Εξαρτάται ποιο είναι το σχέδιο που φέρνει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το σχέδιο που φέρνει προηγούμενη απαξίωσε όμως αυτό. Αυτό εγώ σας λέω ότι δεν την υιοθετώ αυτή την προσέγγιση. Διότι η εταιρεία, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή είναι εταιρεία που πραγματοποιεί επενδύσεις στη τάξη των 800 εκατομμυρίων το χρόνο. Είναι εταιρεία που πραγματοποιεί την μεγαλύτερη επένδυση. Είναι η εταιρεία που κράτησε τα τιμολόγια σε πτωτική τάση. Ενώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε μια πενταετία, γιατί τώρα δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία, από το 2009 μέχρι το 2014 η αύξηση των τιμολογίων ήταν 60%. Από το 2005 έως σήμερα είναι μείωση 12%. Ακούστε με λίγο. Αν έπρεπε να αυξηθεί το τιμολόγιο για να σώσουμε την επιχείρηση, εγώ δεν βλέπω που είναι το κακό. Συγγνώμη δηλαδή, αγαπητέ μου κύριε Αδαμίρη. Δεν υπάρχει λόγος να αυξηθεί το τιμολόγιο. Είδαμε και με τον Σπίρτζη τα δωρεάν στον ΟΑΣΤ. Τα είδαμε. Όχι, τα είδαμε. Γιατί το δωρεάν έχει ένα κόστος. 90 εκατομμύρια κέρδη είχε η ΔΕΗ το 2014, 900 εκατομμύρια ζημιές είχε πέρσι. Δεν είναι έτσι. Άντε. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό σας λέω. Τα επίσημα στοιχεία είναι αυτά. Να σας πω κάτι. Ναι, η ΔΕΗ το 2014 ήταν ενιαία και είχε μέσα και τον ΑΔΜΙΕ. Μία μονοπωλιακή δραστηριότητα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο ανώμια μεγέθη. Είναι λάθος αυτό που κάνετε. Αυτό το κάνει, το έχει η αντιπολίτευση ως σημαία. Δεν μπορεί να το λέμε και εμείς για να το ακούν οι καταναλωτές. Λέω, η ΔΕΗ έχει τεράστια προβλήματα. Είμαι ο τελευταίος που θα αμφισβητήσει το ότι έχει προβλήματα. Φίλος καθηγητής από την Αγγλία τώρα μου στέλνει μήνυμα. Λέει, ρωτήστε τον κύριο Αδαμίδη για τη χρηματιστηρία αξία της ΔΕΗ. Ναι, το 2007 θα σας πω είχε 37 ευρώ. Σήμερα πόσο έχει? 1,8. Ωραία. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται. Αυτό όμως το χρηματιστηριακό μέγεθος αντιλαμβάνονται όλοι, το ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική αξία της εταιρείας. Μπορεί να μην έχει απολύτως, αλλά είναι καθρέφτης ο οποίος δείχνει ένα είδωλο. Όταν από 37 ευρώ αύριο η μετοχή κάνει 1,8 σήμερα, όταν ένας γύρος κάνει δύο μετοχές της ΔΕΗ σήμερα, κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Μια στιγμή. Χάνετε λίγο. Θέλετε να σας πω τώρα. Μου θυμίζετε την περιβόητη ρίση του κυρίου Σιμίτη που έλεγε το χρηματιστήριο αντανακλά την ελληνική οικονομία. Σε ένα βαθμό, ναι. Ναι, εντάξει. Άρα λοιπόν τότε ήταν πολύ δεν καλά. Σας λέω, από τα 37, δεν λέω από τα 37 αν πήγαινε στα 25 ή στα 45. 37, 1,8 σήμερα. Ναι. Θέλω να πω ότι είχε φτάσει. Δηλαδή, αν κάποιο τότε ήθελε να αγοράσει. Το λέω αλλιώς. Αν κάποιο διεθνής επενδυτής ήθελε να αγοράσει μετοχές της ΔΕΗ ή κομμάτια της ΔΕΗ, ήξερε ότι αυτό το πράγμα είναι τόσες μετοχές επί 37 ευρώ. Σήμερα ο ίδιος άνθρωπος, αν θέλει να αγοράσει ΔΕΗ, είναι τόσες μετοχές επί 1,8 ευρώ. Αυτό ξέρει ότι αγοράζει. Άρα η απαξία, η απαξίωση της ΔΕΗ όλα αυτά τα χρόνια, εγώ δεν βάζω και τους προηγούμενους μέσα, αλλά οι προηγούμενοι, σας λέω, δεν ξέρω τον ΑΔΜΙΕ τι είναι αυτό που μου λέτε. Είναι ήταν... το δίκτυο μεταφοράς. Όχι, ξέρω ποιος είναι ο ΑΔΜΙΕ, δεν ξέρω πόσο συμβάλλει στα κέρδη, στις ζημιές, στα χρέη του οργανισμού, του φορέα. Μπορεί να το δει κανείς από την κερδοφορία του ΑΔΜΙΕ που κάθε χρόνο έχει κέρδη. Τώρα, γιατί είναι η μονοπωλιακή δραστηριότητα, την οποία θέλουν να την πουλήσουν. Να υποθέσω δηλαδή ότι αν επιχειρηθεί ένα σχέδιο διάσωσης, εθελουσίας εξόδου, δεν ξέρω πώς αλλιώς, γιατί διάβαζα νωρίτερα ότι στην Πειραιώς έχουν αποφασίσει, δεν ξέρω αν το ξέρετε χθες, επειδή υπάρχουν ζητήματα, θα φύγει ο κόσμος Πειραιώς με μπόνους έως και 160.000 ευρώ αναλόγως της θητείας και του βαθμού του εργαζομένου, γιατί είναι υπεράριθμο το προσωπικό. Ποιος θα πληρώνει όμως αυτά? Στην τράπεζα, φαντάζομαι, η τράπεζα θα τα πληρώσει. Ποιος θα πληρώσει? Εγώ θα πληρώσω. Όχι, οι καταναλωτές θα πληρώνουν με τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις που έχουν. Σωστό είναι αυτό που λέτε για τις ανακεφαλαιοποιήσεις, αλλά ξέρετε κάτι, καμιά φορά όταν καταστρέφεται κάτι, δεν γυρίζεις πίσω τον χρόνο, πας στο αύριο. Λες, σήμερα η ΔΕΗ είναι σαν διέξοδο. Αν η κυβέρνηση έρθει με ένα μαχαίρι και πει ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την τομή ανάλογη με την Ολυμπιακή Αεροπορία, σας λέω. Εγώ το λέω πολύ γενικά. Εσείς θα βγείτε πάλι στους δρόμους, θα έχουμε πάλι γενόπ, ΔΕΗ έξω. Βάλε μου λίγο Φωτόπουλο, ετοίμασέ μου. Έχουμε αποφάσεις που διαφωνούμε με οποιαδήποτε μορφή πώλησης, ΔΕΗ. Ναι, αλλά μπορούμε να τη σώσουμε. Αν μπορέσουμε να τη σώσουμε μαζί σας. Μα είναι σωμένη, σας λέω, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο καταναλωτής δεν πληρώνει τίποτα απέναντίας, δεν έχει αυξηθεί ούτε το τιμολόγιο του. Αυτά είναι παιχνίδια κερδοσκοπικά. Ναι. Είναι παιχνίδια για να την απαξιώσουν. Ξέρετε πότε θα υπήρχε πρόβλημα? Αν αυτό που επικαλείστε
το πλήρωνε ο καταναλωτής. Ναι. Ο καταναλωτής όμως μέχρι τώρα δεν έχει πληρώσει τα ένα ευρώ. Θα στήριζε η Γενόπ ΔΕΗ και ο Αδαμίδης μια γενναία απόφαση της κυβέρνησης που θα πει κόβουμε το ρεύμα σε όποιον δεν πληρώνει. Βεβαίως. Εκτός από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσει. Δεν μιλώ για αυτούς τώρα. Εντάξει, συμφωνούμε απόλυτα. Όπως επίσης διάβαζα προχθές, λέει η Χαλιβουργική, λέει 31 εκατομμύρια. Τέλειωσε η Χαλιβουργική. Τι που ξέρετε, πάρετε λεφτά από τη Χαλιβουργική. Πάει η εταιρεία. Γεια σας. Εγώ σας έχω πει και η Χαλιβουργική. Και άλλες εταιρείες. Δηλαδή βλέπω εγώ σε μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλές. Η Λάρκο. Ναι. Η Λάρκο η οποία, έχει οφειλές στη ΔΕΗ. Τόσες όσοι είναι η μετοχική αξία της ΔΕΗ. Ναι, αλλά η Λάρκο σήμερα παράγει. Έχει κλείσει νομίζω. Δεν έχει κλείσει. Τι έχει κάνει η Λάρκο. Κάτι έχει κάνει. Όχι, δεν υπάρχει. Απλά υπολειτουργεί. Υπολειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Υπολειτουργεί. Βγάζει χρέη η Λάρκο. Έτσι. Ναι. Άρα από μια εταιρεία η οποία είναι πεθαμένη να πας να πάρεις χρήματα δεν μπορείς. Άρα λέει ο κύριος Αδαμίδης. Λέτε ναι σε μια γενναία προσπάθεια της πολιτείας να πληρώσουν εκείνοι οι οποίοι μπορούν αυτά τα οποία οφείλουν για να σωθεί η ΔΕΗ με οποιοδήποτε κόστος και δεν θα έχουμε δεν πληρώνω, δεν πληρώνω και τη δημαγωγία του Τσίπρα και της αντιπολίτευσης. Α, τι είναι αυτά τα άκαρδα και τα άπονα. Πριν από 10 μέρες στις 27 του μήνα, 15 μέρες, 27 του μήνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων είχα τοποθετηθεί και έχω καταγγείλει τον πρόεδρο της εταιρείας, παρουσία όλων των μετόχων, ότι έχει ολιγορήσει στο ζήτημα της εισπραξιμότητας και αυτό που έκανε πριν από 10 μέρες, δηλαδή να δώσει, να ασκήσει εξώδικα και αγωγές σε όλους τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που είναι της τάξης των 900 περίπου χιλιάδων καταναλωτών, με οφειλές πάνω από 1 δισεκατομμύριο, έπρεπε να το κάνει πριν 5 χρόνια. Ο Παναγιωτάκης. Βέβαια. Και δεν μπήκατε και στο γραφείο των πλακών της Μπουνιάς αυτών, δηλαδή είχε και άνεση ο ίδιος. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προχωρήσει σε αυτή την επιλογή, έτσι ώστε να στείλει τα εξώδικα σε 900.000, επαναλαμβάνω, καταναλωτές, έγινε πριν από 20 ημέρες. Αυτό έπρεπε να γίνει πριν από 4 χρόνια. Εγώ, αγαπητέ μου κύριε Δαμίδη, επειδή είμαι άνθρωπος αγοράς, πρέπει να σας πω κάτι και επειδή πραγματικά μου είστε πολύ συμπαθείς κάθε φορά που σας ακούω. Όχι εδώ παντού. Να ζητήσετε να γίνει ένας έλεγχος αν αυτά τα ποσά τα οποία αθρίζοντάς τα βγάζετε 1-2 δις ότι σας χρωστούν, αν πραγματικά υπάρχουν. Δηλαδή, αν εκεί μέσα υπάρχουν οφειλές ακόμη και 10 και δημοσίων φορέων και οργανισμών και ιδιωτικών εταιριών και επιχειρηματιών και βιομηχάνων, των οποίων οι επιχειρήσεις έκλεισαν, πέθαναν, τελείωσαν, να τα σβήσετε. Υπάρχουν και αυτά. Ωραία, να τα σβήσετε για να ξέρετε ακριβώς πόσα περιμένετε. Δεν ξέρω ποιος τα κάνει. Αυτά έκανε ο Παναγιωτάκης και ο Σκουρλέτης. Ποιος θα το κάνει, ποιος θα πάρει. Ο Σκουρλέτης έπρεπε να τα κάνει, ο οποίος ήταν παντογνώστης στα ζητήματα αυτά. Ναι, θα είχε κατηγορηθεί, παράδειγμα, υπάρχουν οφειλές στη Πειραϊκή Πατραϊκή. Μα δεν υπάρχει η Πειραϊκή Πατραϊκή, τη διώξαμε. Συμφωνούμε. Σβήστε τα, μην τα βάζετε μέσα στα χρεωστούμενα. Είναι σαν να χαρίζεις κάποια χρέη. Τι χαρίζεις, αφού δεν υπάρχει εταιρεία. Δηλαδή, εσύ συγγνώμη λίγο, αν εγώ σας είχα δανείσει, χτύπα ξύλο. Αν με δανείζατε, μάλλον να το πάω από εσείς και εγώ είχα πεθάνει. Θα γράφατε ότι έχετε να παίρνετε λεφτά από μένα. Ίσως από τους κληρονόμους. Ναι, σιγά μην τα πάρατε, να μην τα παίρνατε. Δεν υπάρχει κληρονόμος. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πολιτική. Πειραϊκή είναι αυτή που είναι η γυναίκα του Βαρουφάκη, αυτή είναι η Πειραϊκή. Είναι. Στα Πειραϊκή Πατραϊκή έχει κλείσει το. Ναι, ναι, αυτή είναι του στράτου, αυτή είναι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω παρά. Ο στράτος δεν έχει την Πειραϊκή Πατραϊκή, κάνω λάθος. Να τα πληρώσει ο Βαρουφάκης, γι' αυτό λέω. Ο γαμπρός. Ναι. Επειδή είπατε για κληρονόμους. Έχει να κάνει με μια πολιτική απόφαση την οποία πρέπει να πάρει η κυβέρνηση. Κανένα διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να πάρει μια τέτοια απόφαση να μπει σε διαδικασία παραγραφής οφειλών. Το καταλαβαίνετε. Όχι, εγώ δεν λέω να γίνει μια καταγραφή, να ξέρετε. Γιατί τώρα βγαίνετε εσείς και έχετε δίκιο. Λέτε, κύριε Βενιέρη, τι είναι αυτά που λέει η κυβέρνηση. Εμείς έχουμε να παίρνουμε 2,5 δις. Ναι, αλλά αν δεν έχετε να παίρνετε 2,5 δις και έχετε να παίρνετε 1 δις, γιατί το 1,5 δις είναι γιάχμα, γιατί πέθαναν, γιατί έκλεισαν, γιατί. Εδώ μου λέτε Πειραϊκή Πατραϊκή. Έχει ρημάξει, έχει γίνει ιερίο αντίριο κάτω. Και εμείς ακόμα περιμένουμε χρήματα από την Πειραϊκή Πατραϊκή. Είναι σαν κάτι τύπους όπως ο Μιχελογιαννάκης που περίμενε να πάρει κάτι χρήματα από λίστες, Λαγκάρντ κτλ. Όχι, τα 2,5 δις είναι απαιτητά. Υπάρχουν αφημοί, υπάρχουν οφειλές. Μα αφού μέσα έχετε και έχετε τη Χαλιβουργική, η οποία. Πώς το λένε. Α, ναι, η Χαλιβουργική βεβαίως. Και η Λάρκο, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Με μπαλαντέζες είναι, με γεννήτριες δουλεύουν. Αφού τα ξέρουμε όλοι. Πάρτε τη Λάρκο, ας την πάρει περιουσιακό στοιχείο το δημόσιο τη Λάρκο και να πάει την πουλήσει. Αλλά όταν πάει να πουλήσει, μετά αντιδράτε όλοι, λέτε δεν πουλάει, ξεπουλάει. Εγώ να σας πω κάτι. Το ζήτημα ξέρετε ποιο είναι. Ότι αν αλλάξει η ιδιοκτησία στην εταιρεία, ποιος και τι θα κερδίσει.
δεν είναι μια συντεχνιακή προσέγγιση. Είναι με όρους κοινωνίας. Αυτό σας λέω. Δηλαδή, τι θα κάνει. Δεν θα αφήσει οφειλές. Συμφωνούμε. Αυτό μπορεί να το κάνει και μια επιχείρηση που είναι στο ελληνικό δημόσιο. Διαφωνώ κάθετα με το ότι έχουν αφήσει τα ανίσπρακτα τόσο. Ξεκάθαρο, Γενό, δεν διαφωνεί. Εγώ θα έλεγα κάτι το οποίο πρέπει να γίνει χθες, όχι αύριο, να διαχωριστεί το κόστος κατανάλωσης και να έρθει να το πληρώσει όποιος χρωστάει κανονικά στη ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και να εξαιρεθούν όλα τα άλλα τα διάφορα τα οποία πληρώνουμε και εκεί που είναι 1.000 ευρώ λογαριασμός μας βγαίνει 2.000. Τα 1.000 της ΔΕΗ να φύγουν να πληρωθούν και τα υπόλοιπα δεν ξέρω πώς θα πάρει το κράτος με άλλον τρόπο. Αυτό θα ήταν μια λύση. Δεν θα ήταν. Το πρόβλημα εκεί ξεκίνησε. Όταν για πρώτη φορά καθιερώθηκε το περίφημο ΕΤΙΔΕ το 2011, είχαν εκτοξευθεί τα ανίσπρακτα. Ναι. Να σας το πω σε προσωπικό επίπεδο. Αν εγώ ήμουν υπάλληλος της ΔΕΗ με κάποια χρόνια σήμερα, θα προτιμούσα ένα πρόγραμμα εθελουσίας να πάω να ηρεμήσω. Γιατί και αυτή την αγωνία που έχετε την αντιλαμβάνομαι. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους δικούς σας εργαζόμενους εκεί, εναερίτες, τους γνώρισα τώρα και στη Χαλκιδική. Νέα παιδιά, λίγο μεγαλύτερους, οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Και έχουν μια αγωνία που θα πάει η εταιρεία. Ξέρετε τι θα συμβεί, Γεβενιέρη. Θα μπορεί να λειτουργήσει πώς η εταιρεία. Πώς είστε σήμερα, πώς είναι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ σήμερα, ξέρετε, συνολικά. Σήμερα οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ μαζί με τον ΔΕΔΙΕ και τον ΑΔΜΙΕ, παρότι δεν ανήκει ιδιοκτησιακά στη ΔΕΗ, είναι περίπου 16.500. Όταν πριν από 28 είχατε χρόνια, φτάσει κάποτε. 28.000. 37. Το 94 ήμασταν 37. Αυτά πληρώνουμε. Πρόεδρε, αυτά πληρώνουμε. Το πάρτι της δεκαετίας. Το 1994 ήμασταν 37.400. Μπράβο, έχετε δίκιο. Απλά θυμάμαι το νούμερο 18-20 πόσο ήταν στο λεκανοπαίδιο. Καθόντουσαν στα γραφεία, έβλεπε ένα τον άλλον. Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς. Καλά τώρα, 38.000 εργαζόμενους στη ΔΕΗ τώρα αστειευόμαστε, τέλος πάντων. Πάνω αυτά είναι παλιά στα φύλλα. Λοιπόν, αν έχετε, με ρωτάνε πολύ με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας, έχετε εικόνα για τη Χαλκιδική μήπως ή όχι, να μιλήσουμε. Σε τρία σημεία μεμονωμένα είναι και επιχειρούν σήμερα νομίζω θα έχει ολοκληρωθεί. Μεμονωμένα σημεία δηλαδή. Εκεί στα Δελφίνια φαντάζομαι κοντά στην Πορτίδα, στη Σοζόπολη. Ναι, εκεί. Αυτά. Τρία σημεία είναι. Δεν είναι. Η υπόλοιπη Χαλκιδική δεν έχει πρόβλημα, έτσι. Και στην όχι, και ήταν ο χρόνος ρεκόρ η αποκατάσταση. Ξέρω, είδα εγώ πέρασα από εκεί και είδα το μέγεθος της. Αυτό είναι και το ζήτημα μιας δημόσιας επιχείρησης, μιας επιχείρησης που ελέγχεται από το ελληνικό δημόσιο και μπορεί και να απολογηθεί γιατί παρεμβαίνει. Και οι εργαζόμενοι εκεί σε αυτό το διήμερο, επί 35 ώρες, είχαν μια συνεχή και αδιάλειπτη εργασία προκειμένου να αποκατασταθεί. Μια τελευταία πονηρή ερώτηση, γιατί για τα θέματα αυτά, εγώ από το 89 που ξεκίνησα αυτή τη δουλειά, συζητάω με διαφόρους. Ο κύριος Αδαμίδης, πρόεδρος Γενόπ ΔΕΗ, αν συγκρίνει την Ολυμπιακή Αεροπορία του παρελθόντος και των υπηρεσιών που σήμερα απολαμβάνει, καλώς την διώξαν από το δημόσιο. Όχι. Πιστεύω και είμαι υπέρ. Είστε καλός συνδικαλιστής τελικά. Πιστεύω το ότι, να σας πω κάτι, σήμερα υπάρχει μια εταιρεία που ελέγχεται από το ελληνικό δημόσιο και είναι ένα κομμάτι της ΔΕΗ, είναι ο ΑΔΜΙΕ. Ναι. Λέω ως σύνθημα, γίνεται και αλλιώς, αυτό το λέω εγώ ως σύνθημα, ότι μπορεί με καλές πρακτικές, αυτή τη στιγμή ο ΑΔΜΙΕ μοιράζει κέρδη στους μετόχους. Μπορεί να το κάνει, αρκεί να δουλεύει με γνώμονα το συμφέρον του καταναλωτή. Πείτε μου, γιατί δεν το ξέρω καλά. Ο ΑΔΜΙΕ λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, δηλαδή με προσλήψεις από μηδενικής βάσεως κτλ. Όχι. Είναι ακριβώς ίδιο με τη ΔΕΗ. Είναι εταιρεία που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, ανήκει στις εταιρείες του κεφαλαίου Β, του νόμου 3429. Είναι σαν να είναι μια άλλη ΔΕΗ. Ναι. Και επαναλαμβάνω όμως, ασκεί μονοπωλιακή δραστηριότητα, γι' αυτό είναι το πλεονέκτημα το ότι έχει μόνο κέρδη. Είναι κάτι που διαφωνώ να δοθεί δηλαδή. Μπορεί ας πούμε να έχει καλές υπηρεσίες στην Ελλάδα ο αερομεταφορέας, αλλά κερδοσκοπεί ή κερδίζει πάρα πολλά χρήματα ο επιχειρηματίας, ο οποίος δεν έβαλε και πολλά λεφτά για την αγοράσει. Εγώ έχω πει και άλλη φορά ότι επένδυση είναι κάποιος που βάζει χρήματα να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο, έστω μια μικρή επιχείρηση. Βάζει από την αρχή χρήματα και προσλαμβάνει καινούριους εργαζομένους. Δεν είναι επένδυση να αγοράσω τα ίδια υδροηλεκτρικά και να απολύσω τους εργαζομένους. Μάλιστα.
Έδωσα πολύ χρόνο γιατί ήθελα να γίνουν σαφή όλα αυτά. Κύριε Δαμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Οι εργαζόμενοι είναι στο μυαλό μας. Αυτοί πρέπει να ηρεμήσουν. Να είστε καλά.